ενέργεια. Έχουμε αγκαλιότητα κάποια τους επισκόπους της Συγματικής Συνόδου. Παραδείγματος χάρη αυτού που υπογράψαμε τη Σύνοδο της Συνθήκης του Λύς, οι οποίοι έχουν καλή διάθεση να μιμηθούν το έργο σας, να έρθουν κοντά σας, να έρθουν στην κανονική εκκλησία. Σας είπα ήδη ότι οι δύο από αυτούς είχαν δώσει υπόσχεσεις ότι θα απαντήσουν θετικά στην πρόσκληση του μακαριωτά του Πατριάρχη της Ιδίας. Αλλά φοβήθηκαν μετά την πίεση του κράτους, όταν είδαν τι έγινε με μας, τι φοβήθηκαν και υποχρέωσαν. Οι οποίοι έτυχαν και αγιώριτες πολύ εξ αυτών. Ακούστηκε αυτό το παράγωγο. Ήταν και αγιώριτες πολύ εξ αυτών. Και μόνο ένα. Ένα. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Απλά ήθελα εγώ να σας κάνω ένα ερώτημα, μακαριότατε. Ποια είναι η στάση ειδικά της Εκκλησίας της Ρωσίας απέναντι στο θέμα των σχισματικών? Το λεπτό το θέμα, αλλά έτσι στο τέλος και αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Η Ρωσική Εκκλησία βέβαια αναγνωρίζει την κανονικότητά μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αναγνωρίζει. Μόνο που δίνει μεγάλη υποστήριξη και στους σχισματικούς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Μήπως ο πατέρας λέει κάποιοι άλλοι περισσότερα θα μπορούν να σας εξηγήσουν αυτό. Μόνο που δεν περιμέναμε ότι θα επιμένει τόσο να υποστηρίξει τους σχισματικούς και υποστηρίξει και το ένα άλλο γεγονός. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι αυτή δεν δίνει αυτοκέφαλο στην ένα μεγάλη εκκλησία όπως είναι η Ουκρανία. Ουκρανία, δηλαδή. Και τώρα επέμβει να δοθεί αυτοκέφαλο στην εκκλησία της μικρής χώρας. Τι έχει σημασία αυτό? Και όχι μόνο αυτό, και το λέει ότι δεν έχει πρόβλημα με το όνομα Μακεδονία. Δηλαδή αυτοί, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, αλλά έτσι επίσημα τον λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα με το όνομα Μακεδονία και με τη Μακεδονική Εκκλησία. Και τώρα δεν θέλω περισσότερα βέβαια να σχολιάσω. Άλλος. Επειδή υπήρχε σχετικά κάποιο απροετοίμαστο στο σημερινό γεγονός, διότι συνδέθηκε με μια απουσία δική μου, ήρθα μόλις χθες σε κάτω πράγμα, δεν είχαμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε την πρωτοβουλία και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για το δεύτερο σκέλος του Κωνσταντίνη. Θα αναλάβεις λοιπόν να ηγηθείς της προσπάθειας. Λοιπόν, θα βγει το μακαριότητα της. Εμείς έχουμε το. Εδώ είμαστε εμείς. Τώρα κύριε Κουτάκη. Για να εισφέρομαι και εμείς. Και τώρα. 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 Εκλογική από κάθε τέτοια, αφού βέβαια αποχωρήσουμε εμείς. Εγώ αισθάνομαι ειλικρινά, έτσι βαθιά συγκινημένος, πιστεύω ότι διερμηνεύω τα αισθήματα όλων σας. Θα επαναλάβω το πάβιλο στο μακαριότατο αφισόμεθά σου και πάλι, υπό άλλη βέβαια προοπτική, από την προοπτική που διαδικόθηκε ο πρώτος Αθηναίος. Ο χώρος της σχολής μας είναι χώρος ο οποίος του ανήκει όπως ανήκει και σε όποιον είπατε. Ορθόδοξο κληρικό. Θα τον περιμένουμε και πάλι. Πιστεύω τότε θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Μας συγκίνησαν τα όσα ακούσαμε. Βέβαια λίγο πολύ τα ξέραμε, αλλά είναι διαφορετικά να τα ακούς και διαφορετικά να τα αντζείς μέσα από την πηγή. Πηγή λοιπόν ιστορική,
και ο ψευδές τεκμήριο της πραγματικότητας είναι ο ίδιος ο Μακαριότατος, ο οποίος περιποιεί τιμή για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Θεός να τον στηρίζει στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει και δεν χρειάζεται να τον διαβεβαιώσουμε για το επιτυχές γεγονός ότι αφορά την κατάληξη των οραματισμών του, αφού ο ίδιος θα διαβεβαιώσει πολλές φορές σήμερα την πραγματικότητα ότι ο ίδιος θα έχει ενισχυθεί και το πιστεύει. Πιστεύει δηλαδή στη χάρη του Θεού που θα κατεβολώνει κάθε του προσπάθεια επαγαθό και της τοπικής εκκλησίας αλλά και όλου του ορθόδοξου κόσμου. Τον ευχαριστούμε και πάλι και τον επαναδιαβεβαιώνω εκ μέρους όλων σας ότι εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες στον βαθμό που μπορούμε στο δύσκολο αλλά και άρεστο κατά πάντα αυτό.